Κυρίες και κύριοι, το νομοσχέδιο αυτό δεν είναι ούτε νέο, ούτε καινοτόμο, ούτε προοδευτικό. Η κυβέρνηση εμφανίζει το παλιό ως καινούριο, ενώ μυρίζει μυρωδιές σαπίλας από το παρελθόν. Είναι εχθρικό, ταξικό και κοινωνικά άδικο για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, πέρα και έξω από τις πραγματικές μορφωτικές ανάγκες και τα δικαιώματα φοιτητών, μαθητών, τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας, και προφανώς αυτά τα δικαιώματα θα δεχτούν ανηλαιή επίθεση και θα συμπαρασυρθούν συνολικά προς τα κάτω. Αν πραγματικά η κυβέρνηση ήθελε να ανακόψει τη φυγή στο εξωτερικό όσων νέων θέλουν πραγματικά να σπουδάσουν και να τους δώσει ευκαιρίες, η λύση δεν είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά η ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων, έτσι ώστε να μην είναι μία ή άλλη να σπουδάζεις σε μια πόλη της ελληνικής επαρχίας ή στην Κύπρο ή στη Βουλγαρία ή στη Ρουμανία. Η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων θα επιφέρει κέριο πλήγμα στα περιφερειακά δημόσια πανεπιστήμια, θα χάσουν και άλλους φοιτητές, πέρα από τις δεκάδες χιλιάδες θέσεις που έμειναν κενές από το 2021 και μετά εξαιτίας της ελάχιστης βάσης αγωγής, δημιουργώντας μια πελατεία μαγιά για τα ιδιωτικά. Μειωμένος αριθμός ενεργών φοιτητών και φοιτητριών σημαίνει μείωση της κρατικής χρηματοδότησης για τα δημόσια πανεπιστήμια, άρα συρρήκνωση που σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση του υπάρχοντος ακαδημαϊκού χάρτη, όπως έχει ήδη προαναγγείλει το Υπουργείο, θα οδηγήσει σε κλείδισιμο δεκάδων τμήματων. Το σχέδιο δράσης για το 2024 του Υπουργείου αναφέρει μεταβολή 5% των ακαδημαϊκών μονάδων μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2024. Λέει χαρακτηριστικά, πρέπει να στοχεύει στον περιορισμό των μη βιώσιμων ακαδημαϊκών μονάδων και την ενίσχυση των ελκυστικών και δυναμικών μονάδων σε ανταγωνιστικά επιστημονικά πεδία. Με δεδομένο ότι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης καταγράφει 423 τμήματα, μιλάμε για περίπου 25 τμήματα που θα συγχωνευθούν, καταργηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ακόμα και ελάχιστους φοιτητές να έχουν, για παράδειγμα 100 το κάθε τμήμα, μιλάμε για 2.500 φοιτητές το ελάχιστο. Η επιπτώσεις στα περιφερειακά πανεπιστήμια φαίνεται και από το ύψος της εγγυητικής επιστολής για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων σε περιοχές της χώρας εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, που από τα 2 εκατομμύρια που προέβλεπε το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο, το κατέβασε η κυβέρνηση στο 1 εκατομμύριο και για να το μειώσει τελικά στις 500.000 ευρώ, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ασκούσε κριτική στην κυβέρνηση ότι βάζει φραγμό στην ίδρυσή του στην περιφέρεια και κατά τα άλλα καταψηφίζει το νομοσχέδιο. Τι υποκρισία! Πρόκειται για σημαντικό δώρο στα επιχειρηματικά κοράκια και προστίθεται στις αρνητικές επιπτώσεις που θα υπάρξουν στα περιφερειακά πανεπιστήμια με προδιαγεγραμμένη τη συρρήκνωση πολλών εξ αυτών που είναι χαμηλή ζήτηση λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Από το 2008 έως το 2021 η απώλεια κρατικής χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν στα 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2019 η δαπάνη των νοικοκυριών για τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν σε 329 εκατομμύρια ευρώ, 6,2% υψηλότερη σε σχέση με το 2012. Η χρηματοδότηση, για παράδειγμα, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στο Ηράκλειο το 2023 είχε μειωθεί σε σχέση με το 2009 κατά 50%. Το ακαδημαϊκό έτος 19-20, το εκπαιδευτικό προσωπικό στα δημόσια πανεπιστήμια μειώθηκε κατά 32,7% σε σχέση με το 2008-2009. Την τελευταία δωδεκαετία χάθηκαν σχεδόν 8.000 θέσεις εργασίας εκπαιδευτικού προσωπικού στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. Μεταξύ 2009 και 2023, πάλι στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση του ακαδημαϊκού, εργαστηριακού και διοικητικού ανθρώπινου δυναμικού, που υπερβαίνει το 22% για το ακαδημαϊκό εργαστηριακό προσωπικό και το 36% στο διοικητικό προσωπικό.
Για τη φοιτητική μέρημνα, τα δημόσια πανεπιστήμια βιώνουν τη σταδιακή υποστελέχωση των λεσχών σύντησης για να μεγαλώνει το κέρδος των εργολάβων, με αποτέλεσμα και το φαγητό να μην ελέγχεται που σερβίρεται, να χειροτερεύει ποσοτικά και ποιοτικά και οι εργαζόμενοι να ξεζουμίζονται. Η απουσία φοιτητικής μέρημνας αναγορεύεται σε νούμερο ένα παράγοντα εγκατάλειψης των σπουδών, άρνηση επιλογής περιφερειακών πανεπιστημίων, ειδικά στα νησιά με το υψηλό κόστος ζωής, την έλλειψη εστιών και την εκτείναξη των εισιτηρίων. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με σχολές σε 6 πόλεις και 20.000 φοιτητές, έχει μόλις μία εστία με 200 κλίνες, δηλαδή για το 1% του συνόλου των φοιτητών. Τα διαθέσιμα δωμάτια στο Ρέθυμνο είναι μόλις για 350 φοιτητές στους 10.000 που σπουδάζουν. Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο νοικιάζονται δωμάτια σε ξενοδοχεία. Το ίδιο και στα Χανιά. Στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο δεν υπάρχουν εστίες και στη Σιτία διατίθεται μόνο 15 δωμάτια. Ένας φοιτητής που δικαιούται δωμάτιο στην εστία θα πρέπει να μπει σε αυτό τουλάχιστον 3 μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων, ενώ θα κληθεί να πληρώσει εγγύηση ή συμβολικό ενίκιο από 100 έως και 200 ευρώ. Το ίδιο και στην Πάτρα, στην Καλαμάτα, στο Βόλο, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και αλλού. 17 πόλεις της χώρας δεν διαθέτουν καν φοιτητικές εστίες. Το σχέδιο της κυβέρνησης για νέες εστίες μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δεν αφορά τους φοιτητές των λαϊκών οικογενειών, αλλά όλων όσων σηκώνει η τσέπη των γονιών τους και η πελατεία που προσδοκάται από το εξωτερικό. Πρόκειται για σχέδιο που το είχε πρωτοεξαγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ, με ενίκεια στις εστίες που θα κυμαίνονται σε ζώνες, φτάνοντας έως και τα ενίκεια της αγοράς. Εμπορευματοποίηση και business λοιπόν με τους μεγαλοκατασκευαστές, με εστίες και κλίνες για υψηλά βαλάντια που αριθμητικά θα είναι και πάλι πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες. Το ΚΚΕ, όταν μιλάει για στήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου, εννοεί φοιτητικές εστίες με αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση, σύγχρονες, και όχι αυτό το έσχος που υπάρχει σήμερα με δωμάτια ακατάλληλα, χωρίς ζεστό νερό επειδή χάλασαν τα μπόιλερ και κάθε εστιακός φοιτητής να πληρώνει 360 ευρώ το μονόκλινο και 135 ευρώ για δίκλινο δωμάτιο. Για να σταματήσει η εκμετάλλευση των φοιτητών και των οικογενειών τους από τις δυσθεώρητες τιμές των ενοικίων. Για να σταματήσει αυτό το έσχος σε τουριστικές περιοχές, στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα και αλλού, όπου οι αυξήσεις των ενοικίων είναι ακόμα μεγαλύτερες, ενώ οι ιδιοκτήτες επιλέγουν να νοικιάζουν τα σπίτια τους σε φοιτητές με συμβόλαια μέχρι το Μάη-Ιούνι και μετά να τα βάζουν σε πλατφόρμες βραχυχρόνια μίσθωσης. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ θα συνεχίσουν αταλάντευτα να παλεύουν μαζί με τους φοιτητές, την εργατική τάξη και το λαό για ένα πανεπιστήμιο σύγχρονο, δημόσιο και δωρεάν, πλήρως εμπλεχωμένο με μόνιμο προσωπικό, με σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό, που θα κατοχυρώνει το δικαίωμα σε επιστημονική μόρφωση, με το πτυχίο να αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για το επάγγελμα, για ένα πανεπιστήμιο πραγματικά ελεύθερο, που δεν θα κοιτάει στις τσέπες τους φοιτητές, γιατί θα είναι αποδεσμευμένο από τις αλυσίδες και τους περιορισμούς του κέρδους. Που θα βοηθάει τους φοιτητές να παρακολουθούν στην πράξη την εξέλιξη της επιστήμης τους, να προάγει την έρευνα και να διασφαλίσει τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, ώστε να αξιοποιούνται χωρίς περιορισμούς στην κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Να, γιατί η πρόταση του ΚΚΕ είναι η μόνη σύγχρονη και δίκαιη, γιατί πατάει στην κοινωνία της ουσιαστικής ελεύθερης επιλογής, στην απελευθέρωση της ανθρώπινης σκέψης, στην κοινωνία που στο επίκεντρό της έχει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Για όλα τα παραπάνω, το ΚΚΕ καταψηφίζει το νομοσχέδιο έκτρωμα και την καλύτερη και πιο ηχηρή απάντηση θα την πάρει η κυβέρνηση την Παρασκευή το πρωί στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο εδώ απ' έξω στο Σύνταγμα. Ευχαριστώ πολύ.